Έχουμε μαζί μας την τεχνικό της ΑΕΛ, την Κάλια την Παπαδοπούλου. Κάλια, ήττα για την ομάδα στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών απέναντι στον συμπολίτη Απόλλωνα. Πώς το είδες? Σίγουρα η δική μου ομάδα δεν παρουσιάστηκε κατάλληλα προετοιμασμένη στο γήπεδο και ψυχολογικά και σωματικά. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος όλο αυτό το διάστημα, με πάρα πολλούς τραυματισμούς, με το ξένο να είναι τραυματίας, με τον Μάριο Γεωργίου, με τον Χρήβα. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε προπονήσεις με ελλειπή ομάδα. Τη Δευτέρα καταφέραμε να μαζευτούμε όλοι οι παίχτες και τον Μονιάτη τραυματία επίσης. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Θεωρώ ότι και πνευματικά και παιχτικά η ομάδα δική μου παρουσιάστηκε κατώτερη των δυνατοτήτων της. Θεωρείτε πως τα επιθετικά rebound από πλευράς Απόλλωνα και η ευστοχία μόνον από τον Trey Buchanan, που ήταν, θα τον χαρακτήριζα, μοναχικό καβαλάρι στην επίθεση, δεν επέτρεψαν στην ΑΕΛ να ελπίζει σε περισσότερα απόψε? Στο ημίχρονο, ναι, η διαφορά το rebound ήταν 30 με 12. Όταν έχεις τέτοια διαφορά rebound και η ευστοχία του Απόλλωνα ήταν στο 50% στο τρίποντο και εμείς σουτάραμε με 3 στα 19, δεν είχαμε καμία αντίχη στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι το rebound σίγουρα ο Απόλλωνας υπερτερεί σε ψήλους και σε δύναμη. Η δική μου ομάδα δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι παρουσιάζεται ελλειπής και μη αθλητική. Υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι μπροστά μας και νομίζω ότι μπορούμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί τουλάχιστον στο επόμενο παιχνίδι. Αυτό θα ρωτούσα, πώς θα προσεγγίσε την επόμενη αναμέτρηση που κατά πολλούς είναι μια εντελώς διαφορετική? Σίγουρα είναι η συνέδρα μας. Όπως ξέρετε, η άλλη φετινή χρονιά συνέδρα της είναι διαφορετική ομάδα. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι υπήρχε καθυστέρηση στο παιχνίδι λόγω των καλαθιών. Είμαστε στο 2023 και θέλουμε να οργανώσουμε γυρομπάσκετ στην Κύπρο και τα καλάθια πριν την έναρξη του αγώνα προσπαθούσαμε να βάλουμε κάτι από κάτω για να σταθεροποιηθούν. Υπήρχε 4 με 5 cm στο καλάθι σε παιχνίδι τηλεοπτικό, σε παιχνίδι ουδέτερο και σε γήπεδο το οποίο θα διοργανωθεί το Ευρωμπάσκετ, και νομίζω ότι όλο αυτό αποσυντώνησε και τις δύο ομάδες σίγουρα, αλλά τη δική μου ακόμη περισσότερο. Να σε ευχαριστήσουμε και ευχηθούμε καλή επιτυχία στην συνέχεια για την ΑΕΛ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Αυτά από την Καλιαβαδοπούλου.